Καλησπέρα, έχετε δίκιο κυρία Σάβα. Βέβαια δεν θα χρησιμοποιούσα την ορολογία καύσωνας, καθότι Καύσωνας. η καύσωνας για την επιστήμη της μετεωρολογίας είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο έχει να κάνει τόσο με την θερμοκρασία, όσο την άπνοια ή την ένταση του ανέμου, αλλά και τη σχετική υγρασία. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε το μαγιάτικος, για να το δώσουμε έτσι λίγο πιο με διαφορετικό τόνο. Ωστόσο, ήταν πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, κύριε Νικολαίδη, έτσι. Έχετε επίσης απόλυτο δίκιο, με 39 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και ελάχιστες θερμοκρασίες, υψεσινές θερμοκρασίες γύρω στους 23 βαθμούς, 20 με 23 εσωτερικό και παράλια, ενώ στον πρόδρομο μόνο στους 17 βαθμούς Κελσίου, καθότι οι μέγιστες κοιμάνθηκαν στο εσωτερικό στους 39, επαναλαμβάνω, και στα παράλια από 29, πιο δροσερή πάφος, μέχρι 32-33 στις υπόλοιπες περιοχές και 27 στον πρόδρομο. Είναι Είχαμε και θερμοκρασίες βροχές της... στον πρόδρομο, κύριε Νικολαίδη. Στο Τρόδος είχαμε βροχές σήμερα. Δεν έχω τέτοια... πιθανότατα να ήταν, αν υπήρχαν βροχές, να ήταν κάποια, έτσι, μια Μάλιστα. ξεχασμένη βροχή. Με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία να υποθεί είναι ότι θερμοκρασίες αυτής της τάξης περιμένουμε προς το τέλος Ιουλίου. Έτσι, είναι μέσα στις θερμοκρασίες του τέλους Ιουλίου, ενώ είμαστε στο τέλος του Μαΐου. Βέβαια, ο Μάιος είναι ένας μήνας στον οποίο καταγράφηκαν και στο παρελθόν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο Μάιος του 2020 με 42,5 στο εσωτερικό. Ναι. Είναι θερμοκρασίες οι οποίες, ναι, χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και για εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Να Πρέπει να αναμένουμε και γνωρίζετε. αύριο τις ίδιες θερμοκρασίες ή υψηλότερες. Για τις επόμενες 2-3 ημέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, περίπου οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν σε αυτά τα επίπεδα. Καθότι από την Τετάρτη και μετά, ένα Ναι. σύστημα το οποίο θα μας επηρεάζει, ένα σύστημα χαμηλής πίεσης στη μέση ατμόσφαιρα, ενδέχεται να μετριάσει κάπως τις θερμοκρασίες. Θα το δούμε με αύξηση των νεφώσεων, ψηλές κυρίως νεφώσεις, και είναι πιθανόν επίσης προς το μέσο με τέλος εβδομάδας να έχουμε και ένα νέο επεισόδιο αιωρουμένων σωματιδίων, σκόνης. Μάλιστα. Βέβαια, η ποιότητα του αέρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τέλεια στην Κύπρο αυτή την περίοδο, καθότι ένας άλλος ρυπαντής, ο οποίος έχει και αυτός τις βλαπτικές του ιδιότητες στην ανθρώπινη υγεία, το όζον, είναι σε επίπεδα, στο κίτρινο επίπεδο σημαντικότητας, σε αρκετούς από τους σταθμούς της Κύπρου. Βέβαια, αυτός είναι ένας ρυπαντής ο οποίος παράγεται στον τόπο μας, έτσι, παράγεται λόγω της μεγάλης, έτσι, φωτάβγειας, ηλιακής Μάλιστα. ακτινοβολίας που υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Προσοχή, Είστε καλά. ευάλωτες ομάδες. Αύριο οι ίδιες υψηλές θερμοκρασίες.